Σεβαστοί μου πατέρες, αδελφοί και αδελφές, σε αυτήν την όμορφη ιερά ακολουθία την οποία η παράδοση της Εκκλησίας μας θέλει, ιδίως τις ελληνόφωνες εκκλησίες, να ψάλετε τα βράδια του 15 Αυγούστου από τους ευσεβείς χριστιανούς. Και τούτο για να δώσουμε την πρέπουσα τιμή προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αυτό το πρόσωπο το οποίο στο μέσον ακριβώς του Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, τιμάται από την Εκκλησία μας. Και ακούσαμε τόσα όμορφα τροπάρια σε αυτήν την ιερά ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος απόψε, τροπάρια τα οποία κυριολεκτικά νομίζω ότι εκφράζουν της καρδιάς τα αιτήματα του κάθε ανθρώπου, της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Βρισκόμαστε σε μια δυσκολία, παίρνουμε την παράκληση της Παναγίας και τη διαβάζουμε και την ψάλουμε και βλέπουμε αμέσως να γλυκαίνει η ψυχή μας. Έχουμε μια αγωνία, ένα πόνο, πάλι την παράκληση της Παναγίας παίρνουμε. Και μέσα από τα λόγια αυτής της παρακλήσεως οι προσευχές μας ανεβαίνουν προς το Θεό δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και η παράκληση είναι τόσο προσφυλή σε όλους μας τους χριστιανούς, ακριβώς γιατί ο Ιερός Σύνοδος περιγράφει την περιπέτεια της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης ως προς τη σχέση της με το Θεό, αλλά και ως προς τη σχέση της με το συνάνθρωπο. Μεταξύ αυτών των τροπαρίων του παρακλητικού κανόνος, ακούσαμε και ένα που περιγράφει το πώς πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι αισθανόμαστε όταν δεν πράττουμε το θέλημα του Θεού και πώς ενώ βρισκόμαστε σε μια απελπισία εξαιτίας αυτής της αμαρτίας, δηλαδή αυτής της διάρρηξης της σχέσης μας με τον Θεό, αυτό είναι η αμαρτία, δεν είναι απλά και μόνο η παράβαση ενός νόμου, αλλά είναι μία πράξη, ένας τρόπος ζωής που μας χωρίζει από τον Θεό. Πώς λοιπόν μέσα από αυτήν την διάπραξη της αμαρτίας αισθανόμαστε ένα σκοτάδι που όμως έρχεται αυτό το σκοτάδι να το λύσει και να το διαλύσει το φως της παρουσίας του Θεού. Ο Ιερός Σύνοδος χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία παρομοίαση. Ζητά από την Υπεραγία Θεοτόκο να λύσει την αχλή των ανθρώπινων πτεσμάτων. Ποια είναι η αχλής? Η ομίχλη. Παρομοιάζει τα πτέσματα και τις ανθρώπινες αμαρτίες με μια ομίχλη, η οποία κάνει τι? Έρχεται να κρύψει αυτό που στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος, κατ' εικόνα Θεού πλασμένος. Η αμαρτία είναι εκείνη που αμαυρώνει την εικόνα του Θεού, καλύπτει την εικόνα του Θεού που είναι ο κάθε άνθρωπος. Γιατί είναι αυτή που, όπως είπαμε και πριν, διακόπτει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Κι όμως ο Ιερός Σύνοδος αντιλαμβάνεται ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθεί ούτε ο ίδιος, ούτε οι χριστιανοί που ψάλουν με τη δική του την ποιητική έκφραση τον παρακλητικό κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, δεν πρέπει να οδηγηθούν στην απελπισία, να πιστέψουν ότι τα πάντα χάθηκαν εξαιτίας αυτής της ανθρώπινης αμαρτίας. Γιατί πάνω από την κάθε ανθρώπινη αμαρτία είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού η οποία είναι επανορθωτική αυτής της σχέσης του ανθρώπου με τον Δημιουργό του. Ο Θεός επανορθώνει αυτήν την σχέση καλώντας τον άνθρωπο να στραφεί και πάλι σε εκείνον, δια της μετανοίας, δια της αλλαγής, δια της επιστροφής
στο θέλημα και στην αγάπη του Θεού. Τι είναι εκείνο που διαλύει την αχλή, την ομίχλη των ανθρωπίνων πτεσμάτων? Ο φωτισμός της λαμπρότητος του προσώπου του Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Να γιατί ο Ιερός Συνοδός παρακαλά την Παναγία, λύσον την αχλήν των πτεσμάτων μου Θεόνυμφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος. Ποιο είναι το φως της υπεραγίας Θεοτόκου? Αυτό το φως το οποίο μπορεί να διαλύσει το οποιοδήποτε σκοτάδι. Ποια είναι αυτή η λαμπρότητα για την οποία κάνει λόγο ο Ιερός Συνοδός? Είναι το φως που λαμβάνει η Παναγία και όλοι οι Άγιοι από το φωτεινότατο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί στο τέλος το τροπάριο μας λέει ότι το φως το θείον και προαιώνιον είναι ο Χριστός. Και αυτό το φως το θείον και προαιώνιον η υπεραγία Θεοτόκος το έτεκεν, το κυοφόρησε, το δέχθηκε μέσα στην ύπαρξή της και το προσέφερε στους ανθρώπους. Η Παναγία είναι εκείνη που προσφέρει τον Χριστό στους ανθρώπους, φωτίζοντας μέσα από αυτήν την προσφορά της τη ζωή όλων μας, για να διαλύσει το κάθε ανθρώπινο σκοτάδι, την κάθε ανθρώπινη αμαρτία. Και πόσο όμορφα μέσα σε αυτές τις ημέρες που ετοιμαζόμαστε για την εορτή της Κυρίας Θεοτόκου, έρχεται και η δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού, να φωτίσει τα σύμπαντα, να φωτίσει τη ζωή μας με αυτό το άκτιστο φως της δόξας του Θεού, το οποίο αξιώθηκαν να δουν οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, εκεί στο όρος Θαβόρ, μαζί με τους δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον δίκαιο Μωυσή και τον προφήτη Ηλία. Αυτό το φως του θεϊκού προσώπου του Χριστού, το φως της μεταμορφώσεως, που δεν είναι τίποτε άλλο από μία αποκάλυψη, αποκάλυψη της θεότητος. Ο Χριστός δεν μεταμορφώνεται στο όρος του Θαβόρ σε κάτι που δεν ήταν. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Αλλά αποκαλύπτει την δόξα της θεϊκής του μορφής. Φανερώνει αυτό που πάντοτε ήταν. Ο Υιός της Τριάδος. Το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Το οποίο αξιώνονται να γνωρίσουν μέσα από αυτό το άκτιστο φως της δόξας του οι τρεις μαθητές και μαζί με εκείνους και όλη η Εκκλησία. Γιατί όλοι καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι σε αυτή τη δόξα του Θείου Φωτός της μεταμορφώσεως μέσα από την μετοχή μας στη ζωή του Χριστού δια της Αγίας Εκκλησίας. Όμως προσέξτε ότι πολύ ωραία ο Ιερός Συνοδός με αυτόν τον απλό τρόπο μας λέει ότι αυτό το φως το θείον και προαιώνιον, το φως του Χριστού, το φως της μεταμορφώσεως έρχεται σε μας δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Διότι εκείνη είναι που έτεκε τον Θεόν. Εκείνη είναι που μας προσέφερε τον Χριστό. Εκείνη είναι, χάρη στην οποία όλοι μας μπορούμε να απολαμβάνουμε το μεγαλείο της θεότητος. Να γιατί την τιμάμε με αυτόν τον τόσο σημαντικό τρόπο μέσα στη ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας. Να γιατί βρίσκεται σε κεντρική θέση μέσα στη ζωή και τη λατρεία της Εκκλησίας μας. Όχι γιατί αποτελεί μια γυναικεία θεότητα, ούθε αν ταύτην φημίζομεν, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά μητέρα των ζώντων. Είναι η μητέρα του Θεού και ταυτόχρονα είναι η μητέρα όλων των ανθρώπων, όλων μας. Γιατί μας έφερε τη ζωή που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και είναι εκείνη με το φως της,
που μπορεί να λύσει το δικό μας το σκοτάδι, προσφέροντάς μας και παραπέμποντάς μας στο φως της δόξης του Θεού, ο οποίος εφανερώθη σε μας όλους εν προσώπω Ιησού Χριστού. Να γιατί η Παναγία μας αποτελεί και την σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης, που μπορεί και αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο και φωτίζει τον κόσμο. Να γιατί όμορφα πολύ οι πατέρες μας και όσοι αγωνίστηκαν για να φτιάξουν αυτόν τον ευλογημένο τόπο, αυτήν την κατασκήνωση στην οποία ευρισκόμεθα, έχοντας τον φωτισμό του Θεού, έδωσαν την ονομασία Θεοσκέπαστη, για να φανεί ότι η σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη και αυτόν τον τόπο, φωτίζει τα πρόσωπα των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτήν την ευλογημένη κατασκήνωση, φωτίζει όσους προσέρχονται σε αυτόν τον τόσο όμορφο επίγειο ναό της δόξης του Θεού, φωτίζει στην πραγματικότητα όλους εμάς όσοι ερχόμαστε με πόθο ιερό και ευλάβεια για να ψάλουμε την παράκλησή της, να προσκυνήσουμε την ιερά της εικόνα και να ζητήσουμε να μας έχει διαρκώς κάτω από τη δική της τη σκέπη. Μακάρι να αντιλαμβανόμαστε όλοι μας στην καθημερινότητα της ζωής μας αυτές τις σωτηριώδεις αλήθειες. Μακάρι να συνειδητοποιούμε ότι ο Χριστός ήρθε να φωτίσει τη ζωή μας. Και μακάρι να αγωνιζόμαστε να μετανοούμε, να αλλάζουμε, να επιστρέφουμε στο Θεό μας και με αυτόν τον τρόπο να τον αφήνουμε με το φως της λαμπρότητός του να λύει και να διαλύει τα οποιαδήποτε σκοτάδια δημιουργεί η δική μας η αμαρτία. Αυτό σας εύχομαι, αυτό ευχηθείτε να γίνεται πραγματικότητα, σεβαστοί μου πατέρες, και αυτό παρακαλώ, αδελφοί μου ευλογημένοι, να εύχεστε και εσείς για εμένα.